Η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα. Ο λόγος που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης ανεβασμένος στα βράχια της Πνίκας, όπως τα παλιά χρόνια τόσοι τρανοί ρήτορες τους Αθηναίους, στέκεται η πνευματική διαθήκη του ήρωα στο έθνος. Ο λόγος του αγράμματου μασοφού στρατηγού προς τα νιάτα της Αθήνας του 1838. Το παρακάτω λόγο απευθύνεται προς τους νέους του Α' Γυμνασίου της Αθήνας. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 7 Οκτωβρίου 1838. Παιδιά μου, εις τον τόπο τούτο όπου εγώ πατώ σήμερα επατούσαν και δημιούργησαν το παλαιόν καιρόν άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατώρων μας, και έρχομαι να σας υπώ όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και από αυτά να κάνω μεν συμπέρασμα και δια την μέλουσαν ευτυχία σας. Μπρότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Και για τους παλαιούς Έλληνας, ποιας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμή έχεραν κοντά εις άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωα στρατηγούς και πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγον καθημέραν οι διδασκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός, σας λέγω μόνο πως ήταν σοφοί, από εδώ επήραν και εδανίστησαν τα άλλα έθνη τη σοφία των, εις το τόπον των οποίων κατοικούμε. Εκατοίκησαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους εμείς καταγόμεθα και λάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκείαν. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις τη διχόνοια και τρωγόταν μεταξύ τους. Κι έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπέταξαν. Ύστερα ήρθαν οι μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες στους πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν να είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ αντιβασιλέα, έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν κοτσαμπάσιδες, προϊστοί εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι πρικισμένοι. Το καλύτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντας των ζυγών, έφυγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφυγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των. Κι έτσι ο λαός, όσοι στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εις άθλιαν κατάσταση, και αυτήν αύξησε κάθε ημέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκονται μεταξύ του λαού κανείς με ολίγη μάθηση, τον ελάβανε ο κλήρος, ώστε έχερε προνόμια και εσύρετο από το εμπόριο της Ευρώπης. Ως βοηθός του και εγίνε το γραμματικός του προϊστού, και μερικοί, μη υποφέροντας τη τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τις δόξες και τις ειδονές του, όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και γίνονταν μουσουλμάνοι. Γιατί ούτω τρόπος κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. Εις αυτήν τη δυστυχισμένη κατάσταση, μερικοί από τους φυγάδες γραμματιζούμενους εμετάφραζαν και έστελαν στην Ελλάδα βιβλία, και σε αυτούς που πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη. Διότι ευθύς όπου ο καθένας άνθρωπος από το λαό εμάθαινε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμεν προγόνους. Τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και βλέπαμε και εις ποιαν κατάσταση βρισκόμαθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι
Και έτσι και έγινε και πρόδευσε η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογηθήκαμε ούτε πως είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα μας και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνης μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιρτοκάραβα βατσέλα?» Αλλά ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και έκαναμε την επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της επαναστάσεως είχαμε μεγάλη νομόνια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουντόβολα εις το στρατόπεδο. Και εάν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμα 2 χρόνους, ήθελαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και ως Κωνσταντινούπολη. Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5000 εμπρός και ένα καράβι, μια αρμάδα, αλλά δεν ευάσταξε. Ήλθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπερισμά τους. Μα τι να κάνουμε, είχαμε και αυτονόν την ανάγκη. Από τότε ήρχισε η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και η ομόνια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα για τις ανάγκες του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτο σε πρόβαλε τον Γιάννη. Και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο έγινε το επειδή δεν είχαμε ένα αρχηγό και μία εγκεφαλή, αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες, εσηκώνω το άλλος και τον έρχνε και εκάθετο αυτός. Άλλους τόσους. Και έτσι ο ένας ήθελε τούτο, ο άλλος ήθελε το άλλο. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό, πλην καθένας και την γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος στο αντίκρι και ο άλλος στις βορρά, σαν να ήταν στο σπίτι ή στον αραμά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο το τρόπο δεν εκτίζεται ποτέ σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτονο όπου να προστάζει το πώς θα γίνει. Παρομοίως και εμείς χρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, ώστις να προστάζει και οι άλλοι να υπακούν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή ήμεθα εις τέτοια κατάσταση εξαιτίας της διχόνοιας, μας έπεσε η Τουρκία επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε. Εις τους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε και μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς. Τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν, και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός, αλλά η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν και εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μία θρησκεία, και αυτοί οι Εβραίοι οι οποίοι κατατρέχουν και μισούντο από όλα τα έθνη μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα μπιλιάρδα, να δοθείτε εις τα σπουδά σας, και καλύτερα να κοπιάσετε ο λίγον 2 και 3 χρόνους
και να ζήσετε ελεύθεροι εις το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσατε 4-5 χρόνους στην νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, να ακούτε τα σύμβουλα των δασκάλων και των γεροτέρων και κατά την παροιμία μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρεση, διότι δεν ομιλώ, καθώς οι δασκάλοι σας είπαν όσα ο ίδιος είδα ή άκουσα ή εγνώρισα, για να ωφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνια. Εμάς μην μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και η μέρα της γενεάς, της οποίας σας άνοιξε τον δρόμο, θέλουμε μετά ο λίγο να περάσει την ημέρα της ζωής μας. Θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε το τόπο όπου εμείς ελευθερώσαμε, και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια την πολιτεία της Ομόνοιας, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και τη φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων. Ζήτω η σοφή διδασκάλη. Ζήτω η ελληνική νεολαία.